Λοιπόν, όσον αφορά το θέατρο του Μόρε Πουό, γίνονται επίπονες προσπάθειες σε συνεργασία με την τεχνική μας υπηρεσία, ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και επιτέλους να αποκτήσουμε έναν χώρο ο οποίος δεν θα φθείρεται ούτε από τις καιρικές συνθήκες, ούτε από το χρόνο, να είναι από αντοχής υλικά και να μπορούμε χωρίς φόβο να απολαύσουμε αυτό που ο καθένας μας αξίζει. Είμαστε σε συνεργασία και με την κυρία Ριγάκου και την αρχαιολογία, προκειμένου να μπορέσει να διαμορφωθεί ο χώρος. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για το προσεχή Μάιο, το αργότερο αρχές Ιουνίου, σε έναν χώρο που πραγματικά αισιοδοξούμε να έχει και λίγη μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτή που είχε μέχρι στιγμής, να μπορούμε να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να θέλουν οι αθηναϊκές κυρίως παραγωγές να έρχονται, να περνούν τη θάλασσα, να διασύζουν τη θάλασσα και να έρχονται στο νησί μας και να απολαμβάνουμε το θέατρο που μας αξίζει. Έχετε εικόνα το τι πρόκειται να γίνει στο συγκεκριμένο θέατρο? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για να μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη. Οπότε δεν θα ήθελα να πω κάποια πληροφορία που δεν θα ήταν σωστή. Και εγκρίσεις. Διευκρινιστικά, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεδομένου ότι πέρσι είχατε ανακοινώσει ότι τον Αύγουστο θα λειτουργούσε? Θα λειτουργούσε ένα θέατρο σε περίπτωση που έπαιρνε επιδιορθώσεις. Το θέατρο το συγκεκριμένο έχει κριθεί ακατάλληλο και θα πρέπει να απομακρυνθεί. Συνεπώς, μιλάμε για καινούρια κατασκευή. Φυσικά. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες εγκρίσεις. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να το υπολογίζουμε γύρω στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Για χρήση, που σημαίνει ότι νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη, εξ όσων γνωρίζετε. Εννοείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, η οποία θα πρέπει να έχει περάσει από τις απαραίτητες εγκρίσεις, έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί η νέα εξέδρα στο χώρο. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν είχαν διαπιστώσει όταν ξεκίνησαν την πρώτη επισκευή για καταλληλότητα της εγκατάστασης? Γιατί δαπανέθηκαν και κάποια χρήματα για να μπορούσαν να σκεφτούν. Το τελικό έγγραφο ήρθε από την πολυοδομία που κρίθηκε παντελώς ακατάλληλο και αποφασίσαμε ότι δεν αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο. Και αποφασίσαμε να κλείσει το θέατρο με το όποιο κόστος για τη φήμη του ΔΠΘ και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα ώστε να φτιαχτεί κάτι νέο, κάτι που θα αντέχει όπως είπα στον χρόνο και να είναι ασφαλές για το κοινό. Χρήματα υπάρχουν για να κατασκευάσει κάτι νέο και έτσι έχουν εξασφαλιστεί ή είσαστε σε μια διαδικασία αναζήτησης? Χρήματα υπάρχουν, το ΔΠΘ έχει χρήματα, είχε χρήματα, δεν μπορούσε όμως να τα χρησιμοποιήσει επειδή δεν υπήρχαν ψηφισμένοι προϋπολογισμοί από τους άλλους δύο Δήμους. Σας είπα, το ΔΠΘ ήταν σε ένα καθεστώς εγκλωβισμένο και δεν μπορούσε να παράγει ούτε καλλιτεχνικό έργο, ούτε διοικητικό έργο ουσιαστικά. Νομίζετε ότι διαλέγοντας τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, είστε αρκετά αισιόδοξοι και θα βρεθούμε πάλι στη δυσμενή θέση να σας κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις? Είμαι, θα ήθελα να είμαστε εδώ λοιπόν και ευελπιστώ ότι δεν θα μου τις κάνετε. Δηλαδή δεν έχετε διαπιστώσει εσείς καθυστερήσεις ως προς την ολοκλήρωση μελετών? Είμαστε on time. Αν υπάρξει κάτι άλλο, κάποια άλλη καθυστέρηση, θα είμαστε οι πρώτοι που θα σας το ανακοινώσουμε.